Μάλιστα. Γεια σας. Ακούγομαι. Έχουμε μικρόφωνο, άμα θέλετε. Έχουμε μικρόφωνο, αλλά έλεγα να μην κάτσω έτσι, γιατί αισθάνομαι λίγο σαν πρόεδρος της Δημοκρατίας και δεν μ' αρέσει. Όλα καλά. Λίγο κουρασμένοι. Λίγο. Τέλεια. Να ευχαριστήσω λοιπόν με τη σειρά μου τον ΣΕΒ και τον κύριο Φιλιόπουλο για την πρόσκληση να μοιραστώ μαζί σας κάποιες εμπειρίες και κάποιες ιδέες που έχω. Να σας πω ότι δεν θα σας μιλήσω για την Τουροστίκ. Θα μιλήσω για εξαγωγές. Θα εστιάσω σε έναν παράγοντα που αναφέρθηκε από τους υπόλοιπους ομιλητές και από τα χρόνια που κάνω εξαγωγές, γιατί έχω ξεκινήσει από το 1997. Όταν ακόμα στην Ελλάδα οι εξαγωγές ήταν για λίγους, ή μάλλον τις έβλεπαν λίγοι, γιατί πιστεύω ότι οι εξαγωγές είναι το μέλλον μιας οικονομίας. Και με την τεχνογνωσία και την ποιότητα παραγωγής που διαθέτουμε στην Ελλάδα ανεξαρτήτως πεδίου δράσης, πραγματικά δεν μας φτάνει η Ελλάδα, όσο δυνατή και να είναι η οικονομία της. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Θα δείτε κάποια πράγματα που τα έβαλα μόνο και μόνο για να δείξω ότι, okay, στο τεχνοκρατικό κομμάτι υπάρχουν, αν θέλετε, οι γνώσεις, υποδομές κτλ. Όμως, επειδή έχουν αναφερθεί και έχουν, και μάλιστα με πολύ ωραίο τρόπο, και έχουν αναλυθεί από τους προηγούμενους ομιλητές, δεν θα σταθώ σε αυτά και θα πάω στο κυρίως κομμάτι. Για να δούμε λοιπόν. Ο τίτλος είναι «Απαιτητικές ή απλά καταπληκτικές». Και γιατί έχω βάλει αυτόν τον τίτλο. Το δυσκολότερο μονοπάτι, λέει, συνήθως οδηγεί στους πιο ωραίους προορισμούς. Νομίζω συμφωνείτε, έτσι δεν είναι? Συμφωνείτε? Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακριβώς αυτό είναι. Όταν οι αγορές είναι πιο απαιτητικές, είναι πιο δύσκολες, είναι πιο περίπλοκες, είναι όλα αυτά που είναι τέλος πάντων και μας κάνουν τη ζωή λίγο πιο... λιγότερο άνετη τέλος πάντων. Είναι καλύτερες για μας γιατί έχουμε λιγότερο ανταγωνισμό, δεν τολμούν πολύ και το σημαντικότερο απ' όλα μπορούμε να δημιουργήσουμε μακροχρόνιες σχέσεις. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Για να δούμε λοιπόν. Γνωρίζετε όλοι όλα αυτά που αναφέρθηκαν πριν, κοιτάμε αυτά και τα λοιπά. Κρατήστε λίγο αυτό που λέει εδώ πάνω τα 4P. Θα δείτε παρακάτω γιατί. Το marketing παντού είναι ίδιο. Πολυπλοκότητα αλλάζει, τοπικές συνθήκες και τα λοιπά. Okay, συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Κάνουμε όλα αυτά που ανέφεραν και οι προηγούμενοι συνομιλητές μου πολύ πιο αναλυτικά και διεξοδικά. Τα κάνουμε όμως. Εδώ θα σταθώ λίγο. Διερεύνηση εξαγωγικής καταλληλότητας του προϊόντος ή υπηρεσίας, της εταιρείας. Πολύ ωραίος ο τίτλος του κυρίου Μαλάκη. Υπάρχουν δύσκολες αγορές ή απρόθυμες εταιρείες. Πάρα πολύ ωραίος τίτλος. Έτσι λοιπόν, εξετάζουμε την καταλληλότητα της εταιρείας μας. Μπορεί να έχουμε το καλύτερο προϊόν στον κόσμο και η εταιρεία μας να μην θέλει, να μην πρέπει, να μην μπορεί να κάνει εξαγωγές για τον οποιοδήποτε λόγο. Και το έχω τονίσει λίγο των ανθρώπων της. Ποιος θα κάνει τις εξαγωγές? Το καλύτερο παιδί, αυτός που έχει τα πιο τσακίρικα μάτια, αυτός που μιλάει πιο καλά αγγλικά, αυτός που είναι τέλος πάντων κάποια χρόνια στην εταιρεία και τον εμπιστευόμαστε περισσότερο. Ποιος? Μπορεί. Μπορεί και κανένας από όλους αυτούς. Για να δούμε λοιπόν παρακάτω. SWOT ανάλυσης. Όχι για την αγορά μόνο. Για την εταιρεία. Για το μαγαζί μας. Πρέπει να δούμε διεξοδικά και αναλυτικά όλα εκείνα τα στοιχεία που θα μας οδηγήσουν όχι στην επιτυχία, αλλά στην αποτυχία. Τι είναι αυτό που θα μας εμποδίσει να κάνουμε αυτό που βάλαμε στόχο? Ξέρετε, δυστυχώς έχω διαπιστώσει ότι 7 στις 10, όταν βγαίνουμε για εξαγωγές και δει τα χρόνια μετά την κρίση, βγαίνουμε με μια πολύ μεγάλη ευχή. Πάμε να εξάγουμε για συγκεκριμένους λόγους που θα δούμε παρακάτω. Άρα λοιπόν, ας κάνουμε μια ακτινογραφία της εταιρείας μας και να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε από προβλήματα που όλες οι εταιρείες έχουν. Δεν υπάρχει καμία που να μην έχει προβλήματα, αλλά όλα λύνονται. Έτσι. Με λίγη καλή θέληση, με τεχνογνωσία, με στελέχη που, όπως πολύ σωστά
Είπε ο συνάδελφος, είναι πολύ δυνατά τα στελέχη στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ δυνατά για πολλούς και διάφορους λόγους. Για να δούμε λοιπόν. Αποφάσεις. Γιατί θέλω να εξάγω? Πολύ σημαντικές οι απαντήσεις που θα δώσετε στους εαυτούς σας. Γιατί θέλω να εξάγω? Θέλω να εξάγω γιατί έχω πίστη στις εξαγωγές, πιστεύω ότι πραγματικά είναι μοχλός ανάπτυξης. Θέλω να εξάγω γιατί έχω στόχο να αναπτύξω την κερδοφορία μου. Θέλω να εξάγω γιατί θέλω να κερδίσω οικονομίες κλίμακος. Θέλω να εξάγω γιατί κάνω επιθετική πώληση και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ομάδα Α των υποερωτήσεων στην αρχική ερώτηση. Υπάρχει και μια ομάδα Β, η οποία λέει θέλω να εξάγω επειδή έχω υπερπαραγωγή. Θέλω να εξάγω επειδή ασφικτιώ στην εσωτερική μου αγορά και ψάχνω να βρω διέξοδο. Είναι ένας λόγος. Okay. Θέλω να εξάγω επειδή φοβάμαι τους ξένους ανταγωνιστές στην αγορά μου. Είμαι η Ντουροστίκ και ήρθε η Μαπέη και πω πω τι κάνουμε τώρα. Θέλω να εξάγω από εγωισμό ή ματαιοδοξία επειδή εξάγει και ο ανταγωνιστής μου. Και αφού αυτός γιατί όχι εγώ και τι παραπάνω έχει αυτός από μένα ρε παιδιά. Αυτή είναι η ομάδα Β. Ο καθένας μπορεί να αναρωτηθεί από εσάς και να απαντήσει μόνος του γιατί θέλει να εξάγει. Όσοι από εσάς απαντήσετε περισσότερα στην ομάδα Α, μπορείτε να ξεκινήσετε εξαγωγές αύριο το πρωί. Όσοι απαντήσετε περισσότερα στην ομάδα Β, πρέπει να κάνετε πολύ πιο προσεκτικό σχεδιασμό. Βεβαίως και μπορείτε. Απλά θέλει πιο προσεκτικό σχεδιασμό. Για να πάμε παρακάτω. Τα κάνουμε λοιπόν όλα αυτά. Έτσι, τα έχουμε κάνει όλα αυτά. Και βλέπουμε ότι ναι και έτσι και αυτό και τα SWOT και τα αυτό και τα risk έτσι και τα όλα ό,τι προβλέπετε. Κάτι λείπει όμως, γιατί ενώ τα έχουμε κάνει όλα και φαίνεται ότι όλα θα πάνε καλά, κάτι μας λείπει. Και δεν πάει όσο καλά θα θέλαμε, δεν πάει και καθόλου καλά καμιά φορά. Τι να είναι αυτό που μας λείπει? Τι νομίζετε ότι είναι αυτό που μας λείπει? Είδαμε τα 4 πι. Το πέμπτο. Μπράβο. Αλλά αυτό είναι personnel. Ναι. Okay, έχεις απόλυτο δικαίω, γιατί είναι το personnel, είναι και από πι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπα και νωρίτερα. Είναι ένα άλλο πι. Αγγλική λέξη κι αυτός. Patience. Oh, μεγάλη υπόθεση το patience. Αρετή. Σπάνια. Ειδικά για τους Έλληνες εξαγωγής. Πολύ σπάνια αρετή. Και δει μετά την κρίση. Αυτό το ήλθον, είδον, κατέκτησον του αημνής του Κέσαρος, δεν παίζει με τις εξαγωγές. Πιστέψτε με, δεν παίζει καθόλου. People. Οι άνθρωποι στους οποίους θα απευθυνθούμε, η κουλτούρα τους αναφέρθηκε από σχεδόν όλους τους συναδέλφους, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Ξέρετε όμως κάτι, εμείς τεχνοκράτες, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί έτσι ξεκίνησα κι εγώ, συνήθως το παραβλέπουμε. Άμα θα βρούμε ένα αντιπρόσωπο, θα κάνουμε έτσι, θα δείξουμε, θα κάνουμε. Ναι. Το feeling της αγοράς το έχουμε. Γιατί έναν αντιπρόσωπο θα βρούμε, ένα συνεργάτη θα βρούμε, ένα διανομέα θα βρούμε, κάποιον θα βρούμε τέλος πάντων. Και πώς ξέρουμε ότι είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου? Είναι μεγάλος, δυνατός κτλ. Οκ. Για το δικό μας το προϊόν είναι ο κατάλληλος. Για την ακρίβεια, το δικό μας το προϊόν. Με ποιον τρόπο θα πουλήσει εκεί που είναι να πουλήσει? Αυτό όλο είναι αποτέλεσμα του πόσο καλά μπαίνουμε στην αγορά. Και όπως μας έλεγαν και στο στρατό, μπορεί να βομβαρδίσουμε όσες φορές θέλουμε, με αεροπορία, με πυροβολικό, με ναυτικό κτλ. Για όλα αυτά τα ωραία πράγματα, αλλά αν δεν πατήσει ο βρωμοπόδαρος, ο πεζικάριος δηλαδή, δεν καταλαμβάνεται ένας τόπος. Έτσι λοιπόν και εδώ, όπως είπαμε, θα πρέπει ναι να κάνουμε όλες αυτές τις distant έρευνες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία, πολλά, τα περισσότερα είναι δωρεάν. Για το αρχικό στάδιο της έρευνας, μέσα στο ίντερνετ κτλ. Όμως, χρειαζόμαστε επιτόπου επισκέψεις. Όχι επίσκεψη, επισκέψεις. Και όταν θα κάνουμε τις επιτόπου επισκέψεις, θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στο πώς τις κάνουμε. Πού πάμε, με ποιον τρώμε, ποιον ρωτάμε, με ποιον μιλάμε. Όπως κάνουμε και στην ελληνική αγορά, αν θέλουμε να μάθουμε τα της τοπικής αγοράς σε μια περιοχή X, τι κάνουμε? Πάμε στην αγορά, ρωτάμε γύρω-γύρω, ρωτάμε φυσικά αυτούς τους οποίους θα απευθυνθούμε, αλλά ρωτάμε και κάποιους άλλους. Ή τουλάχιστον έτσι κάνω εγώ, κάνουμε εμείς μάλλον, στην εταιρεία.
Ρωτάμε τον περιπτερά, ρωτάμε τον καφετζή, ρωτάμε την κομμότρια για όλα αυτά τα στοιχεία που θέλουμε να μαζέψουμε για μια αγορά. Το ίδιο κάνουμε και εκεί. Γιατί? Γιατί πολύ απλά, όπως είπε ο Ντέιλ ο Κάρνεγκι, το ξέρετε, αυτός που έχει εκείνο το χόλ εκεί πέρα και έχει κάτι βιβλία που κυκλοφώνει και στην Ελλάδα, οι άνθρωποι είμαστε συναισθηματικά όντα. Είμαστε. Πώς λειτουργούμε? Αυτό εδώ είναι ένα σχήμα του καταπληκτικού μας εγκεφάλου, στο που έχουμε εδώ μέσα, που το αξιοποιούμε σε ένα πολύ μικρό μέρος. Ο εγκέφαλός μας δουλεύει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Έχουμε καταρχήν το πρώτο κομμάτι που είναι ο ερπετοειδής, αυτό το παλιό, το πρώτο κομμάτι που δημιουργήθηκε στο σύμπαν όταν δημιουργηθήκαμε και εμείς ως αμοιβάδες και είναι αυτός που ελέγχει τους φόβους μας. Μπορώ, δεν μπορώ, τα όρια μας κτλ. Υπάρχει το δεύτερο μέρος, το οποίο είναι ο συναισθηματικός μας εγκέφαλος, στο λιμνικό μας σύστημα, που εγώ το λέω ο κλειδοκράτορας του εγκεφάλου μας. Και το τρίτο και τελευταίο είναι το κόρτεξ, αυτό το πρέπει πάντων που σκεφτόμαστε, αυτό που ξέρουμε όλοι, έτσι το μεγάλο κομμάτι. Οι άνθρωποι είμαστε συναισθηματικοί κατά βάση. Σωστά. Άρα πρέπει να μάθουμε να ελέγχουμε το συναισθηματικό κόσμο του πελάτη μας. Ακούγεται λίγο εξωτικό, σαν τις αγορές για τις οποίες συζητάμε, ακούγεται λίγο περίεργο, ακούγεται κάπως, αλλά έτσι είναι. Για σκεφτείτε τι κάνουμε εδώ. Δεν λέμε ότι ο πολιτής μας πρώτα πρέπει να κερδίσει τον πελάτη και μετά να του πουλήσει τα προϊόντα? Γιατί αν πάμε να πουλήσουμε προϊόντα σήμερα σε μια αγορά, όπως πολύ σωστά είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι, κανείς δεν μας περιμένει. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν προϊόντα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τι είναι αυτό που ξεχωρίζει το δικό μας. Και επειδή εγώ είχα την τύχη ή την ατυχία να πουλάω προϊόντα τα οποία ποτέ δεν ήταν price oriented, σε αγορές που ήταν όμως price oriented, όπως και τα προϊόντα που πουλάω σήμερα, η Duroslink είναι μια εξαιρετική εταιρεία, έχει 400 φανταστικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, σε τιμές όμως που είναι ανάλογες των προϊόντων που κατασκευάζει. Και με τις δυσκολίες που έχει η τοπική οικονομική συγκυρία, φορολογική κατάσταση κτλ. Καμιά φορά είναι και ακριβότερα από όσο θα έπρεπε. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να βρω, πώς θα κερδίσω τον πελάτη μου. Και για να δω πώς θα κερδίσω τον πελάτη μου, τον καταναλωτή δηλαδή των προϊόντων, θα πρέπει καταρχήν να ξέρω πώς σκέφτεται ο πελάτης μου. Και για να δω πώς σκέφτεται ο πελάτης μου, πρέπει να εμβαθύνω σε όλο αυτό. Αυτό είναι ένα διάγραμμα του Λούις που περιγράφει τις κουλτούρες των χωρών του πλανήτη. Αγράφω πάνω, είναι στο crossculture.com, όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε και στο ίντερνετ free. Εδώ λοιπόν υπάρχουν τρία είδη κουλτούρας. Τα κόκκινα είναι αυτές οι κουλτούρες που είναι πολυδραστήριες, multi-active ή multi-active, όπως λέει η γυναίκα μου που με διορθώνει συνέχεια στα αγγλικά. Στο κίτρινο είναι αυτές που είναι αντιδραστικές, δρούν αργότερα δηλαδή, δεν αντιδρούν για την αντίδραση. Και στο μπλε είναι αυτές που είναι γραμμικά δραστήριες, που είναι οι πιο λογικές θα λέγαμε. Η Ελλάδα είναι εκεί που αναβοσβήνει το βελάκι. Είμαστε δηλαδή στις multi-active. Για να δούμε και τι σημαίνουν όλα αυτά. Εδώ βλέπουμε τα χαρακτηριστικά των τριών κουλτουρών αυτών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, γραμμικά δραστήριες, οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης και της Αμερικής. Πολυδραστήριες κουλτούρες είμαστε εμείς, οι Άραβες, οι Λατίνοι. Και αντιδραστικές κουλτούρες είναι οι χώρες της Ανατολής, της Απανατολής. Τι σημαίνει όλο αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ κάποια πράγματα, τα οποία πολλές φορές θα προσέχουμε, τα γνωρίζουμε οι περισσότεροι από εμάς, αλλά πάνω στη φούρια μας και σε όλο αυτό, στην πίεση για να έρθουν νούμερα και όλα αυτά τα πράγματα, λίγο μας διαφεύγουν καμιά φορά. Κι όμως είναι το πιο σημαντικό, γιατί θυμηθείτε ότι το κλειδί είναι εδώ. Για να δούμε λοιπόν τι εννοούμε. Πώς θα πουλήσουμε λοιπόν? Καλά τα λες, Φιλαράκη. Ωραία. Εγώ μου λες τώρα πώς θα πάω να πουλήσω τα προϊόντα που θέλω να βγάλω και που θέλω να τα βγάλω. Βεβαίως. Η εποχή λέει που το καλό προϊόν εύκολα βρίσκει πελάτη ανήκει στο παρελθόν. Αυτά δεν τα λέω εγώ, αν και είναι πραγματικότητα, και ότι χωρίς στελέχη που να διαθέτουν πολυπολιτισμική νοημοσύνη, δεν πάμε πουθενά.
Αυτά τα λέει ένας εξαίρετος ακαδημαϊκός, ο δόκτωρας Κριτσοτάκης, ο οποίος έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, το οποίο λέγεται «Διαπολιτισμική επικοινωνία». Δεν έχω ποσοστά από τον δόκτωρα Κριτσοτάκη, δεν τον ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο. Αλλά περιγράφει πραγματικά στα βιβλία του, στο βιβλίο του, όλα αυτά τα elements, όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη στην επικοινωνία με άλλους λαούς, με άλλες κουλτούρες. Για να δούμε λοιπόν. Εδώ βλέπετε δύο φωτογραφίες. Αυτή η φωτογραφία εδώ πέρα, η πρώτη δείχνει κάτι κορεατάκια, business people, με suits, με όλα αυτά τα ωραία πραγματάκια. Η άλλη φωτογραφία δίπλα δείχνει έναν Ινδό, έναν Αιγύπτιο και έναν Λιθουανό, νομίζω είναι, δεν είμαι σίγουρος. Φοράνε τα ίδια ρούχα, φαίνονται ίδιοι. Ναι, αλλά δεν έχουν τις ίδιες συνήθειες, δεν είναι ίδιοι. Υπάρχει τάση στη σύγχρονη κοινωνία να θεωρούμε ότι επειδή ακριβώς οι περισσότεροι δεχόμαστε δυτικής προέλευσης εκπαίδευση, με Αγγλία, Γερμανία, Αμερική κτλ., δυτικοποιούμαστε. Σε κάποια πράγματα ναι. Στο culture όχι, ευτυχώς. Αυτό προσπαθεί να κάνει παγκοσμιοποίηση, ελπίζω να αποτύχει. Γιατί αν είμαστε όλοι οι ίδιοι, θα είναι βαρετό, δεν θα είναι. Να πηγαίνεις σε μια πόλη και να είναι ίδια με την άλλη. Να ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις, ίδιο με το άλλο. Πού θα είναι αυτό το exotic, το πολύ ωραίο, το... Δεν θα υπάρχει ενδιαφέρον. Για να δούμε λοιπόν. Τι προσέχουμε, τη γλώσσα. Προσωπική, αναφέρθηκε πριν ότι πρέπει να υπάρχουν φυλάδια και τα λοιπά στη γλώσσα του ανθρώπου με τον οποίο θέλουμε να συζητήσουμε. Βεβαίως. Πρέπει να προσέχουμε και τη γραπτή μας γλώσσα. Δεν θα βάλουμε έναν υπάλληλο που έχει πάρει το lower να κάνει εμπορική επιστολή. Γιατί σε αυτή την περίπτωση το πιθανότερο είναι ότι αν κάποιος απέναντί μας ξέρει καλύτερα αγγλικά από αυτόν, θα πει αυτοί δεν ξέρουν τα αγγλικά. Θα μου πείτε, είναι σημαντικό τόσο πολύ πια. Υπάρχουν άνθρωποι, έχω κι εγώ συνέδριο στην Πολωνία, πρώην συνέδριο, συγγνώμη, ο οποίος δεν ξέρει αγγλικά και έχει αλυσίδα κέντρων ξένων γλωσσών. Και έκανε καλά τα υπόλοιπα όμως. Και στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Γλώσσα του σώματος. Πολύ προσεκτική. Γιατί υπάρχουν τέτοιες πολιτισμικές διαφορές που πράγματα που σε εμάς είναι τις καθημερινά απλά και μη παρεξηγήσιμα, σε άλλες χώρες είναι παρεξηγήσιμα. Παραδείγματος χάρη, να σηκώσεις και να δείξεις τη σόλα του παπουτσιού σου σε έναν Άραβο. Να πεις έναν Ιρανό Άραβα. Και άλλες τέτοιες διαφορές. Ενσυναίσθηση, τη λέξη τη γνωρίζουμε, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι σε όλες τις εμπορικές σχέσεις, ανεξαρτήτως χώρας. Κυρίως όμως όταν μια χώρα η οποία, όπως πολύ σωστά προαναφέρθηκε, βρίσκεται σε ένα επίπεδο, μάλλον τις έχουν βάλει γκολ από τα αποδυτήρια, γιατί είναι η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει εξαγωγική στρατηγική, δεν υπάρχει στρατηγική για τις εξαγωγές από εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει. Υπάρχει μια στρατηγική. Όλος ο κόσμος ξέρει την Ελλάδα για το λάδι, τις ελιές, τη φέτα, τη θάλασσα, τον ήλιο, τελεία. Για όλα τα υπόλοιπα δεν την ξέρει. Δεν ξέρει, ας πούμε, τι ωραία πράγματα κάνει, να μην πω για Endurostick, να κάνει η Olympia Electronics. Δεν ξέρει τι ωραία πράγματα κάνουν εταιρείες σαν αυτές που είδαμε εδώ πριν και πόσο πολύ μπροστά είμαστε. Δεν ξέρει σε πόσες περιοχές του πλανήτη βασίζονται στην ελληνική τεχνογνωσία για να κάνουν τεχνολογικά τεχνολογικές κατασκευές ή τεχνολογικές εξελίξεις. Δεν το ξέρει, γιατί δεν του το λέει κανείς. Ναι, δεν αργούμε. Λοιπόν, βαρεθήκατε? Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο που αναφέρθηκε. Υπομονή. Κάνει υπομονή και ο Ολλανός θα γίνει πιο γαλανός, που λέγει η συγχωρεμένη. Λοιπόν, αυτό ακριβώς, υπομονή. Οι εξαγωγές θέλουν υπομονή. Ακούστηκε πριν. 4 χρόνια, 3 χρόνια, 5 χρόνια. Έτσι είναι. Το εγώ ήρθα και επειδή είμαι πολύ μάγκας και επειδή σαν το προϊόν το δικό μου δεν έχει κανείς και επειδή εγώ στην Ελλάδα είμαι το νούμερο ένα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Εκεί όμως που πας δεν είσαι. Υπάρχουν άλλες 4.000, 5.000 ανταγωνιστές σου που την ίδια στιγμή σκέφτονται να κάνουν το ίδιο. Γιατί όπως πολύ σωστά είπε κάποιος ολιμινητής προηγουμένως, τη στιγμή που εμείς σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι, το ίδιο δευτερόλεπτο το σκέφτονται άλλες 2.000 άτομα σε όλο τον πλανήτη. Άρα μόνοι μας δεν είμαστε. Είναι σίγουρο. Για να δούμε λοιπόν. Ένα case study, πάλι από το βιβλίο του Κριτσοτάκη, γιατί είναι χαρακτηριστικό, το αντιμετώπισα και εγώ όταν πήγα στο Ιράν για πρώτη φορά. Είμαστε λοιπόν στο Ιράν και τα έχουμε όλα στα αγγλικά, όλα. Γιατί εμείς, European,
European και we know English και how you do κτλ. Έτσι. Πολύ ωραία. Δίπλα μας ακριβώς είναι το Βρετανικό περίπτερο. Το Βρετανικό περίπτερο. Οι οποίοι Βρετανοί, όπως ξέρετε, είναι φλεγματικοί, είναι εγωιστές. Ξέρετε και την περίφημη φράση The continent has been cut off όταν υπάρχει ο Μίχλης στο κανάλι της Μάχης κτλ. Continent εννοούν την Αγγλία, όχι την Ευρώπη. Βλέπει λοιπόν ο άνθρωπος εκεί από το Βρετανικό περίπτερο διευθυντής που ήταν όλα στα αγγλικά, τα δικά τους ήταν όλα στα περσικά, στα φαρσί, όλα. Και είπε εκείνη την πολύ ωραία φράση ότι τα αγγλικά δεν είναι τόσο διάσημα όσο νομίζετε. Ακριβώς. Το ότι έχουμε ένα φυλάδιο στα αγγλικά δεν σημαίνει ότι μπορούμε να πάμε παντού. Και δει σε χώρες που μπορεί να μην γουστάρουν τα αγγλικά. Δεν γουστάρουν τους Άγγλους. Όχι ότι είναι τίποτα κακοί άνθρωποι, αλλά δεν τους γουστάρουν για διάφορους λόγους. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να επενδύουμε σε αυτά τα οποία χρειάζονται, έχοντας κάνει τις έρευνές μας που είπαμε πιο πριν και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρώτα κερδίζουμε τους ανθρώπους ή απευθυνόμαστε σωστά σε αυτούς τους ανθρώπους για να τους κερδίσουμε. Θα το βάζατε στο σαλόνι σας αυτό το σπασμένο αντικείμενο, οι κυρίες κυρίως να απαντήσουν αν μπορούν, θα το βάζατε. Εγώ ξέρω το... Α, το ξέρετε. Θα το βάζατε. Όχι. Κάποια άλλη κυρία θα το βάζε, κύριο, στο γραφείο του, το σπασμένο. Σπασμένο, ταλαιπωρημένο. Παλιό, αλλά σπασμένο. Στο εξοχικό. Πολύ ωραία. Εκεί που ψήνουμε και τις μπριζόλες και για να πες να σπάσεις δεν είναι τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται. Στην Ιαπωνία, τα σπασμένα αντικείμενα τα επισκευάζουν πολλές φορές με χρυσό και δίνουν έτσι καινούργια αξία και δείχνουν και ότι είναι ένα πολύτιμο αντικείμενο γιατί είναι κομμάτι της ιστορίας του χώρου, του τόπου κτλ. Είδατε διαφορά. Μεγάλο σοκ έπαθα όταν κάποια στιγμή ασχολήθηκα να βοηθήσω έναν φίλο που έχει μια εταιρεία που εξάγει λάδι. Εξάγει ο άνθρωπος και ήθελε να εξαγάγει στην Κίνα. Κίνα, εκατομμύρια. Από ένα γραμμάριο να πάρει ο ένας Κινέζος, όπως λέγαμε τότε, πολύ τόνι, σωστά. Ναι, αλλά το λάδι στην Κίνα, τι το κάνουν. Κάποιοι από εσάς φαντάζομαι εξάγετε λάδι στην Κίνα. Πρέπει να είναι κάποιος μαζί μας εδώ. Καλλιτικό. Γι' αυτό θέλανε μικροποσότητες. Μικροποσότητες και extra virgin. Είναι καλλιτικό. Δεν το έχουν για το φαγητό όπως το έχουμε εμείς εδώ, ή ο υπόλοιπος πλανήτης. Τι ωραίο που είναι. Σιγά σιγά θα γίνει και αυτό, επειδή επιμένουμε εμείς, αλλά δεν το έχουν. Πάμε παρακάτω. Προσέξτε πώς ενθουσιάζεστε. Και πού. Είμαστε στην Αγγλία με καινούριο συνάδελφο, ο οποίος ήταν εξαιρετικά επιτυχημένος στις χώρες της πρώην Ρωσικής Ομοσπονδίας και τις Βαλκανικές. Εξαιρετικά επιτυχημένος. Και είπαμε, ρε παιδί μου, αφού δεν έχουμε κάποιον άλλον άνθρωπο, πάμε, ρε Γιώργο, μαζί να μιλήσουμε με ένα top buyer σε μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο μας στην Βρετανία, οι οποίοι μάλιστα μας κάλεσαν να πάμε. Τιμητικό. Έτσι, μια μικρή εταιρεία από την Ελλάδα την κάλεσαν να πάει εκεί σε μια. Οχ, τι έκανα. Πω από χίλια συγγνώμη. Την κάλεσαν να πάει εκεί σε μια εταιρεία η οποία, σαν τζίρο, είναι περίπου 25 φορές όσο είναι η δική μας εταιρεία. Λοιπόν, πήγαμε λοιπόν εκεί και κάνουμε την παρουσίαση και στην αρχή όλα πηγαίνανε καλά. Στην πορεία λοιπόν ο αγαπητός συνάδελφος και ενώ παρουσιάζουμε τα πράγματα για να δείξει ότι τέλος πάντων είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι που είμαστε εδώ και κοίτα τι ωραία πράγματα που λέμε, σηκώνεται από εκεί που ήμασταν στο τραπέζι και κάναμε μια τέτοια παρουσίαση με ένα λάπτοπ, σηκώνεται, γυρίζει και εκεί που βλέπαμε ένα βίντεο από ένα υλικό το οποίο το έχει μόνο η Endurostick σε όλο τον πλανήτη, έχει 5-6 τέτοια, γυρνάει, αγκαλιάζει το Βρετανό αγοραστή και του λέει nice. Δεν μιλάει ο άνθρωπος, τραβιέται ο Γιώργος πίσω, μετά από λίγο βλέπουμε ένα άλλο βίντεο, very nice, we are very good at what we are doing, του λέει, με ρώσικη προφορά. Δεν μιλάει ο άνθρωπος, εντάξει, τελειώνει η παρουσίαση, θα σας ειδοποιήσουμε παιδιά, εντάξει όλα αυτά, φεύγουμε. Παίρνει τηλέφωνο το μεσάζοντα, τον agent που είχαμε στην Αγγλία και του λέει, τι είναι αυτή ρε, μη μου τους ξαναστείλεις εδώ σε παρακαλώ. Δεν θέλω να κάνω δουλειά μαζί τους. Γιατί δεν αγκαλιάζουμε ποτέ έναν Άγγλο. Εκτός να μας αγκαλιάσει αυτός πρώτος. Και εκεί προσέχουμε. Λοιπόν. παραδείγματος χάρη, ή στην Κορέα.
Στην Κορέα υπάρχουν, όσοι από εσάς ψάχνετε στην Κορέα το ξέρετε, υπάρχει φοβερό business etiquette. Θυμηθείτε ότι είναι αντιδραστικές χώρες. Θα σας ακούσουν με προσοχή και θα εκφραστούν μετά. Και η συνεργασία θα πρέπει να γίνει με το σωστό τρόπο. Γιατί πολλές φορές την κάνουμε με το λάθος τρόπο. Αναφέρθηκε πριν, ποιος παίρνει τις αποφάσεις. Μιλάμε με ανθρώπους που θεωρούμε ότι παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά δεν τις παίρνουν πάντα. Και πρέπει να το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Γιατί αν θα πάει, σε πολλές περιπτώσεις δεν πηγαίνει ο director, πηγαίνει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Αν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας πάει να μιλήσει με τον director, είναι δύσκολο. Μάλλον έχει χάσει. Υπάρχει φοβερό etiquette εκεί, business etiquette, σε όλη την Ασία βασικά. Είναι όλοι στο ίδιο μοτίβο λίγο πολύ. Έτσι. Άρα, σεβόμαστε απόλυτα. Δεν αργούμε, ολοκληρώνουμε. Σεβόμαστε απόλυτα. Πώς θα κάνουμε αυτό που ονομάζουμε small talk. Δηλαδή, πώς θα ανοίξουμε την κουβέντα, να σπάσει ο πάγος και τα λοιπά για να ξεκινήσουμε. Ιδιαίτερη προσοχή. Δεν γουστάρουν όλοι τα ίδια. Χρησιμοποιώ πολύ λαϊκή έκφραση, μόνο και μόνο γιατί σε κάποιους έχει περίεργα, σε κάποιους έχει πιο φιλικά. Δεν αρέσουν σε όλους τα ίδια. Άλλα πράγματα θέλουν κάποιοι, άλλα πράγματα θέλουν κάποιοι άλλοι, ανάλογα με το τι κάνουν. Τα θρησκευτικά τους πιστεύω. Εάν μας πει ο Άραβας συγγνώμη, είναι ώρα προσευχής, εκτός ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είναι ώρα προσευχής. Και κάτι πολύ σημαντικό. Φανταστείτε να πουλάω εγώ σε εσάς και μιλώντας με τον συνάδελφο να του λέω «Πού, εκεί, ναι, τι καραγκιόζητες ρε φίλε, τι καραγκιόζητες». Αλλά εντάξει, μόλις καταφέρνω εγώ. Αυτό ξέρετε πόσο εύκολα βγαίνει όταν μιλάμε face to face. Πάρα πολύ εύκολα. Απελπιστικά εύκολα. Έχει χαλάσει συνεργασία έτσι στην εταιρεία στην οποία συζητάμε, που βρίσκομαι τώρα, στην Τουροστίκ. Έχει χαλάσει συνεργασία έτσι με πελάτη από το Λίβανο, μόνο και μόνο γιατί ο άνθρωπος με τον οποίο μιλούσε δεν του απευθυνόταν με τον τρόπο που έπρεπε να το απευθύνεται. Πελάτης ο οποίος μας είχε ήδη εκτελέσει, είχαμε ήδη εκτελέσει και πληρωθεί 100 χιλιάρικα σε παραγγελίες. Και χάλασε συνεργασία. Και κάναμε 1,5 χρόνο να την ξαναστήσουμε αυτή τη συνεργασία. Κόστος, ε. Την εθνικότητα, το ότι εμείς είμαστε Έλληνες και αυτοί είναι από τη Φύρομ, είναι από τη Ρουμανία, είναι από την Αλβανία, είναι δεν ξέρω εγώ από την Τουρκία, δεν έχει καμία σημασία. Οι πελάτες είναι πελάτες, συνεργάτες είναι συνεργάτες. Άλλωστε, οι πιο επιτυχημένες συνεργασίες είναι με αυτούς τους γειτονές μας, γιατί κακά τα ψέματα είναι ο φυσικός μας χώρος, έτσι. Όπως και ο αραβικός κόσμος που κι αυτός μας σέβεται. Τον ενδυματολογικό μας κώδικα φυσικά. Τη φιλοξενία τους να μην την καταχραστούμε. Και όταν έρθουν αυτοί εδώ να μην είμαστε τσίπηδες, και δεν λέω να τους πάμε στα μπουζουκιά, αλλά να μην είμαστε τσίπηδες, τα δώρα. Αντιμετώπισα πρόβλημα στην Πολωνία με δώρο. Το οποίο δώρο ήταν, παιδιά, ένα ομοίωμα αρχαίου ελληνικού ειδωλίου, το οποίο το αγόρασα από το αεροδρόμιο και το πήγα σε μία αντιδήμαρχο, με την οποία κάναμε μια δουλειά, γιατί είχα μια εταιρεία στην Πολωνία, στο κομμάτι, στον χώρο της εκπαίδευσης. Και είχαμε την τύχη μέσω αυτής να πάρουμε το πρώτο μας πολύ μεγάλο συμβόλαιο με την ΠΚΠ στην Πολωνία, που είναι η σιδηρόδρομη της Πολωνίας. Λοιπόν, δύο slides ακόμα. Λοιπόν, και της το δίνω, 15 ευρώ αξία, και της το δίνω δώρο. Το είπα, δεν μπορώ να το δεχτώ. Γιατί δεν ήξερα ότι απαγορεύεται να το κάνω αυτό μέσα στο γραφείο της. Το έμαθα μετά. Την ετικέτα που είπαμε και τις ιδιαιτερότητες συμπεριφορά που πρέπει οπωσδήποτε να τις προσέχουμε. Εδώ έχω δύο χαρακτηριστικές φωτογραφίες, δεν φαίνεται πολύ καλά εκεί δεξιά. Αυτός ο κύριος είναι ένας γιατρός από τη Θεσσαλονίκη του 1920. Βλέπετε στην ταμπέλα, λέει θεραπεία κάλων. Θεραπεύτης κάλους αυτός. Και έχει την ταμπέλα αραβικά, ελληνικά, εβραϊκά, γαλλικά και μία γλώσσα που δεν αναγνωρίζω. Το 1920, γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν ανέκαθεν πολυπολιτισμική πόλη, έτσι, για να μπορέσει να πουλήσει. Κοιτάξτε αυτή την κασετούλα. 1986, Ελλάς. Είναι κασέτα των Iron Maiden, όπως τους λέμε, ή Iron Maiden, όπως λέγονται κανονικά, τέλος πάντων. Είναι το Somewhere in Time. Εδώ είναι και το πολύ ωραίο το Alexander the Great που έγινε ντόρος πριν από λίγο καιρό με όλο αυτό. Η κασετούλα αυτή από την EMI, κολοσσός EMI, έτσι. Επειδή στην Ελλάδα τότε αγγλικά δεν ξέραμε όλοι, μαθαίνω. Είναι στα ελληνικά. Έχει αποδοθεί στα ελληνικά.
Και έτσι μάθαμε ότι αυτοί λέγονται Iron Maiden, ενώ δεν λέγονται Iron Maiden, έτσι. Κοιτάξτε παραδείγματα. Το λέω γιατί υπάρχουν πολλοί από εμάς οι οποίοι βγαίνουμε με τη μαγιά. Έχω δει εταιρείες, δυστυχώς και μεγάλες, οι οποίες βγαίνουν με ένα κακομεταφρασμένο, μια κακομεταφρασμένη μπροσούρα ή έχουν δίπλα τους έναν άνθρωπο για μεταφραστή, ο οποίος πήρε το lower πριν από 25 χρόνια ή κάτι αντίστοιχο. Συγγνώμη, αλλά έτσι δυσκολεύουν και τη δική μας τη ζωή, γιατί οι άλλοι λένε οι Έλληνες. Δεν λένε ο Αλεξίου, λένε οι Έλληνες. Πάμε λοιπόν να δούμε και όλα αυτά τα οποία είπαμε να τα συνοψίσουμε, συγγνώμη, όλα αυτά. Η διαπολιτισμική ευφυΐα είναι εμπορική ευφυΐα. Μόνο να κερδίσουμε έχουμε τίποτε άλλο από αυτή. Άλλωστε, όπως είπε και ο Καντ, όσο πιο πολιτισμένος είσαι, τόσο μεγαλύτερος ηθοποιός γίνεσαι. Το βλέπετε στην καθημερινότητά σας. Το κάνουμε όλοι. Το κάνουμε, δεν το κάνουμε. Γιατί πρέπει να διαφέρει ο υπόλοιπος κόσμος. Το ίδιο είναι και αυτό. Άνθρωποι. Και όπως ακριβώς ισχύει, σε μια ξένη χώρα, εμείς είμαστε ξένοι παιδιά. Όχι όπως ήξερες, αλλά όπως εκεί τα βρήκες, λέει μια ελληνική παροιμία σοφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και την υπομονή σας και εύχομαι καλές εξαγωγές. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αλεξίου.